Τα κίνητρα της δολοφονίας του επιχειρηματία στη Μάνδρα Αττικής αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Οι δολοφόνοι γάζωσαν με δεκάδες σφαίρες το αυτοκίνητό του, προτού το πυρπολήσουν μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι του. Οι έρευνες εστιάζουν στο παρελθόν του θύματος και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Στο παρελθόν και τις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες του 59χρονου επιχειρηματία στρέφονται έρευνες των ανθρωποκτονιών για την εκτέλεση μαφιόζικου τύπου που έγινε χθες αργά το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Εκατερίνης στη Μάνδρα. Ακούω πυροβολισμούς, πολυβόλο όπλο. Πρέπει να ήταν γύρω στις 15 από ότι. Μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου ακούω και 2 με 3 πιστολιές. Δηλαδή μπαμ, μπαμ, μπαμ. Από ό,τι αποδείχθηκε ήταν η χαριστική βολή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι οι πρώτοι που καταφθάνουν στο σημείο αμέσως μετά τη στιγερή δολοφονία. Οι δράστες πυρπόλησαν το αυτοκίνητο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Με φακό γύρω γύρω μου σε. Μαζί ήμασταν σου λέω μπροστά, ήταν ο 100 μέτρα που είναι εγώ. Εδώ το θύμα ακολουθούσε ένας φίλος του που θα βρισκόταν μαζί του στο σπίτι του. Είδε τη στιγμή που ξέσπασε φωτιά στο αυτοκίνητό του και κάλεσε τις αρχές. Ο 59χρονος επιχειρηματίας, που μεταξύ άλλων είχε υπάρξει και παράγοντας ομάδων του ποδοσφαίρου στην περιφέρεια, δέχτηκε την επίθεση περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του. Οι αρχές ερευνούν ακόμη το περιβάλλον του 59χρονου επιχειρηματία προκειμένου να διαπιστώσουν αν είχε εχθρούς, ενώ εξετάζουν το πώς οι εκτελεστές γνώριζαν ότι το απόγευμα της Τετάρτης δεν θα τον συνόδευε η προσωπική του ασφάλεια αλλά και την ακριβή ώρα που θα γυρνούσε στο σπίτι του. Είχε συνοδεία όταν ήταν να πάνε κάπου να πάρουν λεφτά, να πληρώσουν τον κόσμο κτλ. Αλλά όταν ήταν σαν απλός πωλήσεις δηλαδή, όπως όλοι μας. Ιδιωτικά δηλαδή μόνος του. Ναι. Πάντα είχε μαζί του ασφάλεια. Λυπάμαι πολύ. Προσπαθώ εδώ και πόση ώρα να καταφέρω να μπω στο σπίτι, καθώς υπάρχει ισχυρή ασφάλεια. Γύρω από το καμένο αυτοκίνητο υπήρχαν τουλάχιστον 20 κάλικες, ενώ μέσα βρέθηκε και ένα καμένο καλάζνικοφ, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα πέταξαν οι δράστες για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι είχαν αντιληφθεί ύποπτες κινήσεις απάγνωστα σε εκείνους άτομα και οχήματα, τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις προηγούμενες ημέρες. Είδατε δηλαδή μαύρο αμάξι. Ναι, στο. Εκεί που είμαι εγώ. Μέσα σε ένα διόξιδο είναι. Mm-hmm. Και γύρισε και έφυγε. Ήταν 4 άτομα. Το ύψος θα ήταν. Μέτριο αστυνομικό. Ναι, ναι. Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές μόνο και τον νόμο περί όπλων. Ύστερα από πληροφορία που είχε λάβει η αστυνομία, είχαν εντοπιστεί 3 παράνομα όπλα στην εταιρεία του. Η πρώην σύζυγος του 59χρονου επιχειρηματία είχε δολοφονηθεί έξω από το σπίτι στη Μάνδρα στα τέλη Μαΐου του 2018 για ένα ρολόι Versace. Οι δράστες εντοπίστηκαν ύστερα από μια επεισοδιακή ληστεία σε σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια με ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς. Γνώριζαν όπως είχαν παραδεχτεί ότι ο στόχος τους ήταν πρώην σύζυγος του γνωστού επιχειρηματία και τις έστεισαν καρτέρι θεωρώντας ότι θα είχε πάνω της μεγάλα χρηματικά ποσά.